Πάμε στα αθλητικά. Γιατί τώρα να έρθει η ώρα των άνδρων μετά την ώρα των γυναικών. Φάρος. Φοβερό. Βέβαια. Στα μεθεόρτια του Φάρου είμαστε. Πρόκρισης του στο τελικό του κυπέλλου επί του ΠΑΟΚ. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, μας έχουν μιλήσει ο Ανδρέας ο Πολέμης, ο προπονητής του Φάρου και ο Μιχάλης ο Κακιούζης, αρχηγός εθνικής ομάδας του 2005. Φάρος Κερατσινίου λοιπόν χτυπάει τελικό, όχι χτυπάει, πήγε στο πήγε τελικό. Χτυπάει κύπελο. Χτυπάει κύπελο πλέον. Για να δούμε πώς. Η πρόκριση του Φάρου Κερατσινίου έναντι του ΠΑΟΚ στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ δεν είναι αστείο ούτε φάρσα. Είναι η γέννηση μιας νέας δύναμης στον χώρο του αθλήματος και όσοι δεν είχαν πιστεί από τα προηγούμενα κατορθώματα του σύγχρονου φωνέα των γιγάντων, πλέον το έχουν κατανοήσει για τα καλά. Η πορεία αυτής της ομάδας ξεκίνησε από τη Β' Ασκαλά πριν 6 χρόνια. Έτσι, μαζί με τον πρόεδρο, ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την ομαδούλα και να περάσουμε καλά. Ουσιαστικά, όλα αυτά τα χρόνια με όλα τα παιδιά που έχουν περάσει, είχαμε μια παρέα και ουσιαστικά αυτό που έχουμε καταφέρει είναι τα παιδιά αυτά όλα σε όλες αυτές τις εποχές να είναι μια παρέα. Το μυστικό είναι αυτό κατά βάση. Ο Φάρος διανύει την πέμπτη δεκαετία της ζωής του, αλλά ως ότου ο πρόεδρος Βαγγέλης Τσάπας και ο κάτι παραπάνω από προπονητής Ανδρέας Πολέμης της γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας αναλάβουν το τμήμα μπάσκετ, ο σύλλογος ήταν περισσότερο γνωστός διότι από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, ένας από τους κορυφαίους βολεϊμπολίστες όλων των εποχών. Το μυστικό είναι να μην σταματάς ποτέ να κάνεις αυτό που αγαπάς. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω και για μένα το ακόμα τελικό είναι πολύ σημαντικό. Η παρέα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά δεν είναι μόνο η παρέα. Αν δεν κάνεις προπόνηση, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος στη δουλειά σου, σε αυτό που πρέπει να κάνεις, στην προπόνηση, στον αγώνα, στις λεπτομέρειες που χρειάζεται για να κερδιστεί ένα παιχνίδι ή να χαθεί ένα παιχνίδι. Η ιστορία γράφουν οι παρέες και οι δυο τους, Τσάπας και Πολέμης, ανέμειξαν μεράκι, όραμα, χρήμα, μπόλικη δουλειά και το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε προσδοκία. Από τη Β' Εσκανά, όπου ο Φάρος αγωνιζόταν προεξαετίας, σήμερα είναι η πρώτη νεοφώτιστη ομάδα της Α2 κατηγορίας που θα διεκδικήσει το κύπελλο Ελλάδας στον τελικό της 21ης Φεβρουαρίου απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ήδη πετάξει εκτός διοργάνωσης τους μετέχοντες στην Α1 Κολοσσό Ρόδου, Λαύριο, Τρίκαλα, Κηφισιά και φυσικά τον ΠΑΟΚ. Και εκτός αυτού, είναι μαζί με την Ισπανική Βαλένθια που προελάβνει στη Λίγκα ΑΣΕΜΠΕ οι μοναδικές αίτητες ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό και αν είναι παράσημο. Εμείς επιλέξαμε το ελληνικό στοιχείο, επενδύσαμε σε αυτά τα παιδιά. Βέβαια, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν παίξει στην Α1 κατηγορία. Υπάρχει χαρά, υπάρχει μεράκι. Έχω την προπόνηση χαρούμενη. Αυτό έχει πετύχει ο Φάρος. Πραγματικά είναι μια γιορτή για εμάς, όπως ήταν και το χθεσινό παιχνίδι. Και έτσι το βλέπουμε. Αντιμετωπίζουμε ίσως τις καλύτερες ομάδες, για μένα την καλύτερη ομάδα την τελευταία 15 ετία, 10 ετία στην Ευρώπη σε συλλογικό επίπεδο. Και νομίζω ότι μόνο από αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να καταλάβει κανείς το επίκεσμα της ομάδας. Όσο αντέχουν τα πόδια παικτών που είτε έχουν γράψει ιστορία στα ευρωπαϊκά παρκέ, όπως είναι ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ευρώπης εθνικής μας ομάδας του 2005 Μιχάλης Κακιούζης, είτε έχουν μετρήσει χιλιόμετρα στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, όπως συμβαίνει με τον Μανώλη Παπαμακάριο, τον Γάιο Σκορδίλη, τον Μάριο Μπατή και τον Νίκο Αγγελόπουλο, όλα είναι πιθανά. Όσοι ακόμα αμφιβάλλουν, ας ρίξουν απλώς μια ματιά στα τελευταία κατορθώματα του πιο λαμπερού αθλητικού φάρου.